Πάμε στην περιοχή της Ραφίνας και του Πικερμίου να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου, τον κύριο Βαγγέλη Μπουρνούς. Κύριε Μπουρνούς, καλό σας μεσημέρι από το στούντιο της Ναυτεμπορικής. Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Να είστε καλά και δική μας χαρά. Λοιπόν, κάνετε κάτι πρωτοποριακά όσον αφορά την ανακύκλωση και την τη γενικότερη κατάσταση με τα απόβλητα. Για δώστε μας κάποια στοιχεία για αυτά, κύριε Δήμαρχε. Η εθνική ανάγκη να αλλάξουμε τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων μας και να φύγουμε από τις πολιτικές του θαψίματος σε χωματερές οδήγησε τη δική μας διοίκηση στην αρχή της τετραετίας που ξεκινήσαμε το 2019 να επιλέξουμε άλλον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων των δημοτών. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόσαμε πιλωτικά σε δύο οικισμούς ένα πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, δίνοντας μάλιστα εκπτώσεις στους πολίτες σχετικά με τα δημοτικά τέλη τα οποία πλήρωναν. Τοποθετήσαμε ένα εκτεταμένο δίκτυο σε εργασία με την αποδοτική ανακύκλωση συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων έναντι αντιτίμου. Εφαρμόσαμε με το ΝΕΣΝΑ τη συλλογή χαρτιού, τη συλλογή βιοαποβλήτων. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να πετύχουμε ένα ποσοστό ανακύκλωσης πάνω από το 30%, να αναδειχθούμε πρώτος δήμος στην Ελλάδα σε συλλογή βιοαποβλήτων, δεύτερος δήμος στην Αττική στην ανακύκλωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πετύχουμε και εκπτώσεις από την εναπόθεση απορριμμάτων στο χιτά της Φυλής. Προχωράμε στην επόμενη μέρα με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη αλλά και όραμα, ώστε τελικά να μην θάβουμε τίποτα, να πάμε σε μια διαχείριση των απορριμμάτων που να γυρνάνε στην κυκλική οικονομία. Όταν λέτε ότι πηγαίνετε στην πηγή, αναφέρατε τη λέξη πηγή, δηλαδή πηγαίνετε στα σπίτια, να το πούμε πιο απλά, κύριε Δήμαρχε, και κάνετε περισυλλογή των αποβλήτων αυτών, δηλαδή των απορριμμάτων και τα πώς γίνεται η όλη συλλογή, η περισυλλογή των... Βέβαια, μοιράζουμε ένα κάδο, στην αρχή μοιράσαμε ένα κάδο βιοαποβλήτων σε κάθε νοικοκυριό και έναν κάδο, αυτό που έτσι μπλε, ο οποίος πηγαίνανε τα άλλα απορρίμματα για ανακυκλώσιμα. Έχουμε κάνει διαφορετικό ρεύμα για τα χαρτιά, έχουμε κάνει διαφορετικό ρεύμα για τα κλαριά που κάνουμε κομποστοποίηση. Επομένως προσπαθούμε ο παλιός κάδος απόρριψης σύμμικτων απορριμμάτων να καταλάβει το μικρότερο ποσοστό από τα απορρίμματα που παράγει ένα νοικοκυριό. Σε αυτό δώσαμε στην αρχή μπόνους στους πολίτες. Όταν καταργήθηκαν αυτές οι οικονομικές, να το πω έτσι, οικονομικές προσφορές, οι πολίτες διάλεξαν να μείνουν κατά συντηρητική πλειοψηφία στο πρόγραμμα, γιατί τελικά το να πληροδοτήσουμε στα παιδιά μας σε ένα καλύτερο περιβάλλον είναι επιλογή ζωής. Δεν έχει σχέση με το οικονομικό κίνητρο και η ανακύκλωση, για να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια, είναι κάτι που στοιχίζει ακριβά. Το θάψιμο των απορριμμάτων είναι φτηνή επιλογή, αλλά όχι περιβαλλοντικά αποδεκτή. Επομένως, όλοι μαζί προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως τη νέα γενιά. Τώρα, με πρωτοβουλία μου και πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΕΔΑ, θα χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα πράσινων γονιών σε όλα τα σχολεία, που σημαίνει ότι τα παιδιά μας που είναι το μέλλον να μάθουν αυτόν τον τρόπο διαχείρισης. Επομένως, δεν θέλουμε να έχουμε ως παραδείγματα άλλους δήμους στο εξωτερικό. Θέλουμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι ζωντανό παράδειγμα πώς μπορούμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο περιβάλλον. Δώστε μας ένα μέγεθος. Πόσο % των απορριμμάτων δεν θάβετε πλέον, τα απορρίμματα που παράγει ο δικός σας δήμος, πόσο % δεν πηγαίνει, επί παραδείγματος, στο χιτά της Αττικής? Περίπου το 1 τρίτο, δηλαδή το 34% των απορριμμάτων μας οδηγούνται ξανά στην κυκλική οικονομία. Μάλιστα. Και μιλήσατε για... Δεν είναι αποδεκτό αυτό, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι χαμηλό. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάνω από το 50%. Αυτό είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Με τα ελληνικά δεδομένα όμως... Με τα ελληνικά δεδομένα είπα, είμαστε δεύτεροι στην Αττική, στο συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης και πρώτοι στα βιοαπόβλητα. Μάλιστα. Μιλήσατε και για το κόστος. Είπατε ότι είναι πιο φθηνό το να θάβετε να θάβονται τα απορρίμματα από ότι αυτό που κάνετε εσείς. Ποιο είναι το κόστος, επομένως, κύριε Δήμαρχε, για όλη αυτή τη διαδικασία? Και αν καλύτερα να το πληρώσει ο δημότης της περιοχής? Δεν καλείται να το πληρώσει σε αυτή την παρούσα φάση ο Δημότης, γιατί εφαρμόζουμε ευρωπαϊκά προγράμματα.
είναι περίπου 100% παραπάνω το κόστος διαλογής στην πηγή της ανακύκλωσης. Γιατί μην φαντάζεστε ότι τα υλικά τα οποία καταλήγουν ξανά στην κυκλική οικονομία έχουν τέτοια τιμή που αντισταθμίζουν το κόστος της διακριτής συλλογής τους. Εκείνο που, όπως είπα, είναι το μεγάλο κέρδος είναι θα φύγουμε από τη διαδικασία των χωματερών. Γιατί σε επόμενη φάση, όταν πιάσουμε τα ποσοστά που έχουμε υποχρέωση ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα οποία δεν μπορούμε να περάσουμε στην κυκλική οικονομία θα παράγουμε ενέργεια όπως παράγει η Πορτογαλία και άλλες χώρες. Επομένως, τίποτα τελικά δεν θα καταλήγει. Πρέπει να κλείσει αυτό το έκτρωμα το οποίο παρουσιάζεται σε κάθε μέρος της Ελλάδος και μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, μολύνει το έδαφος, το υπέδαφος. Είναι πράγματα τα οποία απομειώνουν την περιουσία των πολιτών που είναι στην τριγύρω περιοχή και προφανώς και περιβαλλοντικά δεν είναι αποδεκτά. Μάλιστα. Αυτό το εφαρμόσετε πιλωτικά, είπατε, διορθώστε με αν δεν κατάλαβα καλά. Θα το εφαρμόσετε ολοκληρωτικά. Πιλωτικά στην αρχή με χρηματοδότηση, μετά πήραμε την απόφαση όταν τελείωσε η χρηματοδότηση να το διατηρήσουμε με τις υπηρεσίες του Δήμου, το επεκτείνουμε σιγά σιγά, αρχίζουμε και επεκτείνουμε και τους κάδους μαζί με τον ΕΣΝΑ διαλογής σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας, αλλά νομίζω αυτό γίνεται, όχι νομίζω, γίνεται και στους 66 Δήμους. Το θέμα είναι, ο κάθε Δήμος έχει δυστυχώς ένα διαφορετικό επίπεδο απόδοσης. Εκεί πέρα πρέπει να εναρμονιστούμε σιγά σιγά όλοι, να είμαστε όλοι σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο. Προφανώς θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας, αλλά πρέπει όλοι να πιάσουμε τα κατώτατα όρια. Διότι σήμερα η χώρα μας και κατ' επέκταση οι δημότες πληρώνουν πρόστιμα. Πληρώνουμε, παραδείγματος χάρη, κατ' εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 20 ευρώ πρόστιμο για κάθε τόνο που εναποθέτουμε σύμμικτον στην φυλή. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε περάσει ακόμα στους δημότες, σε δημότες οι οποίοι έχουν πληγεί τα νοικοκυριά τους, ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τις γεωπολιτικές αλλαγές. Αν τους το περάσουμε και αυτό το κομμάτι, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για αυτούς. Προσπαθούμε να το συγκρατήσουμε, αλλά θα πρέπει και αυτοί να στοιχηθούν ώστε τελικά να μην πάμε σε θάψιμο, αλλά να πάμε στη διαλογή στην πηγή, για την οποία υπάρχουν προγράμματα. Όλο αυτό το κομμάτι, επομένως, είναι ένα κομμάτι ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης κυρίως των πολιτών, από τους μικρούς έως τους μεγάλους, θέλησης να προσφέρουμε, γιατί η διαλογή στην πηγή αποτελεί κάποια διάθεση χρόνου, του ελεύθερου μας χρόνου. Δεν τα πετάμε όλα σε ένα κάδο, κάνουμε τρεις κινήσεις παραπάνω. Είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα, είναι θέμα στάσης ζωής. Και αυτή τη στάση ζωής πιστεύω ότι την αξίζουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες που δώσαμε τον πολιτισμό σε αυτή την Ευρώπη. Δεν μπορεί να είμαστε πίσω. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιδιαίτερη πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, Σεραφίνα.